κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Ανέβασε φωτογραφίες. Ανέβασε το πρώτο της μαγιό. Αυτή είναι η καινούργια της παρέα. Παναγία μου. Και να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι εκτός του ότι πόζαρε και ήταν δίπλα εκεί φρουρός, η Χίνα είναι η Κύκνος. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πάπια, αλλά μου είπαν ότι είναι Κύκνος. Για Κύκνος είναι, τι ωραία φωτογραφία. Και αν είμαι αυτό, δεν σε τσιμπάει. Πώς κάθεται εκεί πέρα και αυτό κάθεται εκεί. Γι' αυτό έβαλε το καπέλο, λες προς τα πίσω του πρόσωπο. Ότι ανέπτυξαν και συζητήσεις και κουβεντούλα. Να, ορίστε. Α, το ταΐζει. Εδώ μιλάνε. Όχι. Τι το ταΐζει. Δεν το δίνει κάτι στο χέρι. Παιδιά, πόσο, τι ωραίο σώμα που πάρα έχει κάνει η Ελένη. Στη φωτογραφία που ήταν ξαπλωμένη με το καπέλο. Εδώ πολύ αδύνατη. Πολύ αδύνατη, ε. Και εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ αδύνατη. Πάντως έχει διευκολύνει πλέον τους παπαράτσι και τους φωτογράφους όλων των περιοδικών, αφού όχι, δεν τους έχει διευκολύνει, τους έχει χαλάσει τη δουλειά. Τους έχει χαλάσει τη δουλειά. Εντάξει, παιδιά, θέλω να σας πω ότι κάποτε και χωρίς υπερβολή και ας στείλουν κανένα μήνυμα τώρα οι συνάδελφοι που μας ακούνε καμιά φορά που στέλνουν μηνύματα. Ο Γεωργιάδης. Ο Νίκος. Κοίτα. Η Σιρήφα που είναι. Ναι, η Τζόρτζια. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που έχω προλάβει και εγώ. Αγγενέως. Τότε ήταν η Ατρεβάς Αφηγερνοπούλη στο περιοδικό Hello. Παιδιά, τα πρώτα μαγιό της Ελένης, μιλάμε για πολλά λεφτά. Μιλάμε για μισθούς ολόκληρους. Εννοείς για να αγοράσετε φωτογραφία. Για να αγοράσετε φωτογραφίες. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά που ξεπερνούσαν και τα 1500. Μιλάμε και για το πρώτο μαγιό πάντα. Ναι, πάντα το πρώτο μαγιό της σεζόν. Γιατί το κόλλημα. Γιατί ξαφνικά από την μένει και βλέπεις ημίγυμνη. Επειδή κάποτε ζούσαμε τις εποχές της ευμάρειας και ότι ξέρεις, το χρήμα ειδικά στα περιοδικά κινούνταν πολύ ελεύθερα και τα χρήματα πήγαιναν και έρχονταν. Σας το λέω ειλικρινά ότι ήταν μισθή ολόκληρη. Δηλαδή, μπορεί να ήταν τρεις μισθοί για το πρώτο μαγιό της Ελένης. Τώρα, μην παρεξηγηθείς από αυτό που θα σου πω. Κάποια μαγιό κοστίζουν και σήμερα. Ας πούμε, και το δικό σου το μαγιό, φαντάζομαι ότι όλοι σε παίρνουν και σε ενοχλούν. Και το μαγιό σου πήγε το πρώτο μαγιό. Εντάξει, μπορώ να σου πω ότι τα μαγιό κοστίζουν ακόμα. Όχι φυσικά με αυτά τα λεφτά τα παλιά. Αλλά κοστίζουν. Αλλά μιλάμε για πολλά χρήματα. Αλλά θέλω για να μην μας παρεξηγήσει ο κόσμος, θα το τονίσουμε αυτό. Ήταν οι εποχές που το χρήμα κυκλοφορούσε χωρίς. Ήταν τότε που ξεβλαχεύσαμε. Ακριβώς. Ήταν τότε λοιπόν που τα χρήματα έρεαν. Έρεαν στα μπουζούκια, έρεαν στα πούρα, στα αυτοκίνητα. Νομίζω όμως ότι ήταν και διαφορετικός ο αριθμός των πωλήσεων. Φυσικά. Δηλαδή παιδιά, δεν ήταν και τόσο έντονο το διαδίκτυο, δεν ήταν τόσο έντονο όλο αυτό με, το, φυσικά, με τα social. Εννοείται. Είναι πολλές οι παράμετροι. Έχει ότι πολύ μπορεί να αγόραζε και ένα περιοδικό έτσι, έτσι για το χαβαλέ. Δηλαδή, δεν μιλάμε για μια εικοσαετία. Βγάζανε και περισσότερα χρήματα, θέλω να πω. Όχι ότι τώρα δεν γίνεται δουλειά από τους ανθρώπους του περιοδικών. Γιατί γίνεται, αλλά τα χρήματα που διακινούνταν τότε, παιδιά. Και όμως δεν ήταν τότε. Δεν υπήρχε για τα social τότε. Ναι. Ούτω ή άλλω καθένα ανεβάζει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Μιλάμε για μάξιμουμ μια δεκαετία. Αλλά πολύ βάσιμα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σαφώς έχουν αλλάξει. Απλά θέλω να σας πω ότι κάποτε αυτό που κόστιζε υπερβολικά, που οι φωτογράφοι οργάνωναν αποστολές να πάνε στα άχλα για να βγάλουν την Ελένη από μακριά. Και είχε χάσει τον ύπνο της φυσικά τώρα. Παιδιά, δεν θυμάστε που έστειναν σκηνή πάνω και τους φωτογράφιζε και ο Μάκης Παντζόπουλος και μετά το ανέβαζαν στο Instagram και το κατήγγειλαν. Ήταν κάτι που την ενοχλούσε πολύ, αν θυμάμαι. Τώρα τον έβαζε μόνη της και τώρα κοίταξε. 1500. Αλλά δεν τα λες και λίγα. Τώρα το ανέβασε. Αλλά μιλάμε για αυτό που δεν έχουν ανέβει, ρε παιδί μου, για τέτοια ονόματα τώρα. Πάντως προμοτάρει πολύ το συγκρότημα που έχει εκεί ο σύζυγός της και είναι και πολύ λογικό. Λογικό. Νομίζω, παιδιά, συγγνώμη, συμμετέχει και η ίδια επιχειρηματικά σου. Βέβαια, σίγουρα. Τι λέτε. Μέσα στα άκλα, παιδί μου. Τέλειος εκεί.